στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ένας λαμπρός επιστήμονας Έλληνας, Χαράλαμπος Σταύρου, μοριακός επιστήμονας, μηχανικός και μοριακός επιστήμονας, βαριά πτυχία, τρομερές γνώσεις, και τώρα με τον COVID είχε ελεύθερο χρόνο. Και τι έκανε? Άρχισε να μαγειρεύει, φτιάχνει και ένα ωραίο διαδικτυακό κανάλι και έχει πολλές χιλιάδες φίλους, ελληνικές συνταγές. Για να πάμε να πούμε μια καλημέρα στο Χαράλαμπο το Σταύρου. Γεια σου Χαράλαμπε, καλημέρα. Τι γίνεται? Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Εμείς ευχαριστούμε για την τιμή να ανοίξετε το σπίτι σας και να δούμε και τις υπέροχες κόρες σας. Είμαστε εδώ με τη Aurora. Γεια σου. Και με τη Ρώσα. Γεια σας. Πάμε λοιπόν να τα δούμε ένα-ένα. Ευχαριστώ καταρχήν που έχετε ξενυχτήσει, γιατί υπάρχει διαφορά της ώρας και είμαστε εδώ παρεούλα. Πάμε να τα δούμε. Η δουλειά η δική σας είναι να δουλεύετε μηχανικός? Αυτή είναι η δουλειά σας? Ναι, με το cancer δουλεύω εγώ. Όμως είδα με το COVID ότι τα παιδιά εδώ δεν είχαν πουθενά να μαζευτούν και φοβόμουν ότι θα χάσουν τα ελληνικά, τα ρίζες και όλα αυτά, και έλεγα να κάνω κάτι που μπορούμε να βοηθήσουμε τα εστιατόρια και η μουσική στην Ελλάδα και να μπορούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά εδώ στην Αμερική που είμαστε όλο γύρω στην εκκλησία και όλα αυτά έχουν κλείσει κιόλας. Εσείς από τα μαγειρέματα πώς γνωρίζατε? Ναι.